Ολοκληρώθηκε και επισήμως το απόγευμα η αλλαγή σκυτάλης για το Δήμο Χερσονήσου. Έπειτα από πολλά χρόνια στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης παρέδωσε σήμερα τα ηνία στο διάδοχό του. Απόψε, λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον απερχόμενο Δήμαρχο Χερσονήσου. Κύριε Δοξαστάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Crete TV. Ευχαριστώ πολύ. Δύο κουβέντες να μας πείτε για το απόγευμα, για την τελετή αυτή, η οποία για εσάς τουλάχιστον ήταν συγκινησιακά πολύ φορτισμένη. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σήμερα, τυπικά σύμφωνα με τον κώδικα, επίσημα πλέον εγκαθίσταται η νέα Δημοτική Αρχή που προέκυψε από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Τα δικά μου προσωπικά συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Σήμερα κλείνει η αυλαία μιας μακράς διαδρομής στην τοπική αυτοδιοίκηση, από το 1986 που ξεκίνησα, με διάφορους ρόλους του Προέδρου Συνόδου, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδρομή, που την τελευταία τετραετία που ταυτίστηκε και συνδέστηκε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, ήταν δύσκολη, επίπονη, ελκυστική, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε συλλογικά δρόντες να καταγράψουμε ένα αποτέλεσμα και να παραδώσουμε τη Δημοτική Αρχή στην επόμενη διακυβέρνηση με πολύ θετικά αποτελέσματα. Το πρόσημο μας είναι πάρα πολύ θετικό. Μπορώ να σας πω ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι πάρα πολύ εύρωστα παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, τα οποία όμως καταφέραμε να αντιμετωπίζουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτή τη μακρά πορεία σήμερα υπάρχει μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί ο νέος Δήμαρχος είναι του στενού συγγενικού μου περιβάλλοντος, είναι πρώτος μου ανιψιός και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά και η διαδρομή και η συγκίνηση, αλλά και η διαδοχή διακατέχεται από όλες αυτές τις συγκινήσεις. Λοιπόν, τελευταία κίνηση αυτοδιοικητικά ήταν η αποχώρησή σας από το συνδυασμό του τότε υποψηφίου για την περιφέρεια του κυρίου Σεραφείμ Τσόκα. Η επόμενη κίνηση από εδώ και πέρα. Αυτό το οποίο χρειάζομαι, δηλαδή, πιστεύω, σαν άνθρωπος και σαν αυτοδιοικητικός τόσα χρόνια, είναι να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου, να κάνω τις διάφορες προσωπικές μου επιλογές. Θέλω να σας πω ότι η στόχευσή μου άμεση είναι να επεκτείνω το γνωστικό μου αντικείμενο, το επιστημονικό μου ενδιαφέρον, γιατί έχω και θεωρητική κατάρτιση γύρω από τα θέματα της αυτοδιοίκησης. Ήδη έχω ξεκινήσει και θα κάνω μια συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Και νομίζω ότι το ρόλο του ενεργού πολίτη δεν θα τον απολέσω ποτέ. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι καλό είναι να υπάρχει αυτή η ανάπαυλα. Εμένα, η δική μου επιλογή και η απόφαση ήταν οικειοθελής, γιατί ήθελα πραγματικά να ανοίξω το δρόμο για νέους ανθρώπους. Ήταν ιδιαίτερη και συγκινητική τιμή που μου έκανε ο κόσμος τόσα χρόνια και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Συγκινητικές οι στιγμές που έζησα, αλλά θεωρώ σαν άνθρωπο, σαν πολιτικό, έχουμε πάντα την ανάγκη να κάνουμε στάσεις, σταθμούς, να αναθεωρήσουμε, να επανατροφοδοτήσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σας στα τόσα χρόνια της θητείας σας στο Δήμο Χερσονήσου, ποιο πιστεύετε ότι είναι? Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δόθηκε η δυνατότητα και στη μεγάλη τομή μεταρρύθμισης του Καποδίστρια και τώρα του Καλλικράτη να έχω την ευθύνη και τύχη να διαχειριστώ, να διεκπαιρεώσω όλα αυτά τα θέματα. Αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω ότι καταφέραμε ήταν πάντα η πρωτοπορία, πάντα είμαστε πολύ πριν από τα πράγματα. Θεσμοθετήσαμε πρωτόγνωρους θεσμούς κοντά στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, λύσαμε σημαντικά προβλήματα, καταγράψαμε και δημιουργήσαμε σημαντικότατη υποδομή και νομίζω ότι η Χερσόνησος, ο Δήμος Χερσονήσου, αυτός ο πολύ σημαντικός Δήμος, ο δεύτερος Δήμος του νομού, είναι ένας πρωτοπόρος Δήμος, ο οποίος έχει ένα δυναμισμό και πάντα θα έχει ρόλο και λόγο στο γίγνεσθε. Να σας πω όμως κάτι το οποίο σύμφωνα και με τους πολίτες δεν έχει διορθωθεί τόσα χρόνια. Είναι η ίδια η κατάσταση και στη Χερσόνησο και στα Μάλια. Αναφέρομαι στο κομμάτι του τουρισμού, του κακού τουρισμού, της νυχτερινής κακής ζωής, τα περιστατικά που βλέπουμε με τις γουρούνες που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό τον τομέα? Είναι επιχειρηματικά συμφέροντα που μπαίνουν στη μέση? Ο τουρισμός είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα της περιοχής της δικής μας. Μάλιστα, τίνει να γίνει μονοκαλλιέργεια. Καταγράφει λοιπόν σημαντικά αποτελέσματα και στο καθάριστο εισόδημα και στην απασχόληση. Ο τουρισμός δυστυχώς αναπτύχθηκε έποντας των βημάτων των επιχειρηματιών χωρίς πρόνοια, χωρίς πρόβληση πολιτείας, χωρίς τουριστική πολιτική. Κάναμε λαθεμένες επιλογές και οι επιχειρηματίες και η αυτοδιοίκηση και το κράτος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια τέτοια περιοχή που ο μαζικός τουρισμός είναι που χαρακτηρίζει την οικονομία, είναι δυνατόν και συμβαίνει να υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Αναφορικά τώρα με το πρόβλημα που θέσατε, αυτό το οποίο πιστεύω εγώ και το οποίο διαπίστωσα είναι ότι χρειάζεται βούληση, χρειάζεται όμως και επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων και το τι θέλουμε σαν τουρισμό. Εφόσον επιλέγουμε να έχουμε και αυτή τη μορφή τουρισμού, θα υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Παρά το ότι έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν συμφέροντα στο συγκεκριμένο χώρο, η εισαγωγή.
εισαγωγής του μέσου αυτού και πολλές άλλες καταστάσεις που δεν επιτρέπουν να δοθούν λύσεις. Πιστεύω όμως ότι επειδή το πρόβλημα έχει αρκετά ταλανίσει την περιοχή. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς. Ο Δήμος ήταν παρόν, συνέταξε μια πρωτοποριακή κανονιστική απόφαση, η οποία είναι πλέον πρότυπο σε όλη τη χώρα, είναι στο στάδιο της εφαρμογής. Χρειάζεται όμως και βούληση, χρειάζεται και προσπάθεια και χρειάζεται κυρίως η αστυνομία, που πλέον είναι αρμόδια για όλα αυτά τα θέματα, να εντείνει τις προσπάθειές της και να ασχοληθεί πιο σχολαστικά. Μπορούν οι Δήμοι εν μέσω κρίσης να ακολουθήσουν την κοινωνική πολιτική, αυτή που πρέπει σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε, έτσι ώστε να ανακουφίσουν τους πολίτες? Μας είπατε βέβαια ότι ο Δήμος οικονομικά είναι ένας ισχυρός Δήμος, τουλάχιστον δεν έχει προβλήματα όσον αφορά το Ταμείο, όμως οι κυρίες εξακολουθούν να είναι δύσκολοι. Είναι πολύ σημαντική και δύσκολη περίοδος στην οποία περνά η ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες χυμάζονται. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της πρόνοιας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα και διαχρονικά έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους τομείς αυτούς. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι κοντά στον πολίτη, ένας θεσμός ο οποίος αφού κράζεται και μπορεί να διαχειριστεί και να δώσει λύσεις αποτελεσματικές στα προβλήματα. Το βοήθεια στο σπίτι, η κοινωνική πρόνοια, η παιδική σταθμή ήταν αντικείμενα στα οποία άφησε τη σφραγίδα την αποτύπωσή της τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι τούτη την περίοδο έτσι περαιτέρω πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι πόροι, να δεσμευτούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί πραγματικά χωρίς κοινωνική συνοχή, χωρίς αλληλεγγύη και χωρίς δυναμισμό της τοπικής κοινωνίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που επαναλαμβάνω ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να το πράξει πιο αποτελεσματικά από το οποιοδήποτε φορέα, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει υγιής τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν, τώρα, πέραν των έργων υποδομής, χρειάζεται στον τομέα το κοινωνικό να υπάρξει η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νούμερο ένα πρόβλημα για το Δήμο σας αυτή τη στιγμή ποιο θεωρείτε ότι είναι και αυτό στο οποίο θα πρέπει να σκύψει η νέα Δημοτική Αρχή? Το πολύ σημαντικό πρόβλημα πλέον στην περιοχή, επειδή τα επισκιάζει και τα κλείνει όλα, είναι ο έγκαιρος και ο αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός, γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχουν υπερβεί τα όρια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Πρέπει να τεθούν κανόνες και πρέπει να χαραχθεί μέσα από το χωροταξικό και πολυδομικό σχεδιασμό η κυρίαρχη τάση για το πού θέλουμε να πάμε την ανάπτυξη, ποια μορφή ανάπτυξη θέλουμε και με ποια μέσα, με ποιες διαδικασίες και με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη. Και τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γεύση σας αφήνει η ενασχόλησή σας με τα κοινά, μιας και μας προείπατε ότι θα ακολουθήσετε ένα διάλειμμα από τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον για ένα αλφα χρονικό διάστημα, και αν βάλετε στη ζυγαριά τις καλές και τις κακές στιγμές προς τα που γέρνει. Όταν υπηρετείς ένα θεσμό περίπου 30 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο θεσμός σε έχει χαρακτηρίσει. Ήταν μοναδικές οι στιγμές που βίωσα, που έζησα. Θέλω να σας πω ότι το χθες δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Έχει απαξιωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός του Καλλικράτη δυστυχώς πισωγύρισε την αυτοδιοίκηση. Η κεντρική διοίκηση δεν εμπιστεύεται την αυτοδιοίκηση, δεν αφήνει να γίνει η αποκέντρωση. Είναι λάθος αυτό και τούτη τη στιγμή πρέπει να το κάνει, να αποδεσμεύσει δυνάμεις, γιατί καλύτερα μπορεί να λύσει τα προβλήματα η τοπική αρχή. Αλλά συγκριτικά και αξιολογικά στο τέλος θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, είχα συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο, με στήριξαν, τους στήριξα και έχω δημιουργήσει χαλίβδινες σχέσεις και μοναδικές φιλίες μέσα από αυτήν τη διαδρομή. Κύριε Δοξαστάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Να είστε καλά.